στον τοίχο δηλαδή, βάζω τις φωτογραφίες που δεν έχει καταστραφεί η σύνδεσή τους. Γιατί με το κόψιμο χαλάσανε οι φωτογραφίες. Όποια σύνθεση είναι δηλαδή σαν τύπος επιλογής, ας το πούμε. Μην νομίζει κανείς ότι δεν βγάζω και ωραίες φωτογραφίες. Κουβάλα στα κεράκια, μικροδράφτας. Λάσπη που θα υπάρχει πάνω στον τοίχο, γιατί ο Ματιά μια λάσπη θα είναι. Θα είναι ο θεατής αυτός που πρέπει να βρει την εικόνα. Και όχι να του τη φέρει έτοιμο στο πιάτο ο φωτογράφος. Αυτό το έργο τώρα, το έργο της Βαλκανικής, για μένα συνδέει δύο διαφορετικούς άξονες, σταθερούς άξονες της εργασίας. Ο ένας είναι αυτός που έχει σχέση με τη φόρμα. Δηλαδή, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, την έκθεση Παλέντε το Κοιό, είχα ζευγάρια φωτογραφιών, είτε από το ίδιο αρνητικό είτε από άλλο. Σε ένα κατοπινό στάδιο από τα ζευγάρια φωτογραφιών πέρασα σε αυτά που λέγαμε με τον Κωστίτο Μοσκόφ, το συναμφότερο. Πολλές φωτογραφίες μαζί, φτιάχνανε μία καινούργια μεγάλη φωτογραφία, αλλά η κάθε φωτογραφία που έμπαινε μέσα στη μεγάλη την ενιαία φωτογραφία είχε κάτι ξεχωριστό. Αυτή η λουρίδα, η μεσαία δηλαδή η λουρίδα του ορίζοντα, είναι πολύ βασική, γιατί εδώ πάνω θα αρθρωθεί ο λόγος του Πυθαγόρα, η μαθηματική. Α και νη και νη συν 1 και νη συν 2. Αυτή δηλαδή θα είναι η βάση του έργου. Εδώ πάνω το παιχνίδι. Αυτή θα τη φυλάξουμε, γιατί το κάθε κομμάτι θα κόβεται με αρρύθμιση πολύ συγκεκριμένη. Εδώ πάνω θα στηθούν οι 10.000 φωτογραφίες. Αυτή είναι εύκολη δουλειά. Είναι δύο θάλασσες. Έχουμε ήδη κόψει θάλασσες. Κοίτα πως το συγκεκριμένο γίνεται καθόλου συγκεκριμένο, γίνεται αφηρημένο. Ψούμε και αυτά και αμέσω μετά στο μηχάνημα εφτάρια. Είναι ήδη χαραγμένο 7-7, αφού έχουμε αποφασίσει ότι όλο το έργο στηρίζεται στον αριθμό 7. Για το κομμάτι της θάλασσας, αυτός ο μεγάλος χώρος, τόπος, χρόνος που μας χωράει όλους, δεν κρατάμε αρρύθμιση, δεν κρατάμε τίποτα. Όλα τα έργα μοιάζουν μεταξύ τους, υποτίθεται, είναι αρκετά αφαιρετικά, δεν έχουν τίποτα με το οποίο να χρειάζεται να δένει το ένα με το άλλο, και άρα θα τα χρησιμοποιήσουμε όπως εμείς θέλουμε. Γίνονται παντελώς αφηρημένα.
αυτό το πράγμα δεν είναι φωτογραφία, αυτό το πράγμα δεν είναι θάλασσα, δεν μπορεί να είναι θάλασσα. Ναι, αλλά τότε τι είναι. Και γιατί πάνω σε αυτό θα στηθεί όλο το πλέγμα των σχέσεων. Θεσσαλονίκη, Καρκατσέλης, φωτογραφία, γεγονότα για τους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας, οι φίλοι μου, οι πορείες για το μεροκάματο, οι αγώνες για την αποβιομηχάνηση, τα καρναβάλια, τα αδρέγγια της πρωτοχρονιάς η Μουριάνο, η Σκόπελο στο παλιό Φάλιρο, η Θεσσαλονίκη. 20 φωτογραφίες, 20 δεν μάθω. Ω, μας πιάσαμε. Ήταν αρνητικό διαφορετικό, που καθώς η μία τοποθετούσαν δίπλα στην άλλη, πάνω, κάτω κτλ. Έβγαινε ένα καινούργιο υλικό και περιείχε όλα αυτά που δεν θα μπορούσε να περιέχει μόνο μία φωτογραφία. Από τα έργα αυτής της λογικής που εγώ τα γνώμεσα το συναμφότερο, μετά πέρασα στις λεγόμενες εγκαταστάσεις, πάλι πολλές κορνίζες, αλλά όχι στη φόρμα, στον τοίχο επάνω, τόσες επιτόσες. Μία μπορεί να ήταν εδώ, άλλη κορνίζα, δεξιά, αριστερά. Τα είχα παρουσιάσει τότε στο Γενή Τζαμί παλιά, στην έκθεση για τους μουσικούς στο Βόλο και για τα γυμνά στο Αγγελοχώρι, στα Πολυβολία τα παλιά. Από εκείνο, το πακέτο των ενδιάμεσων που ενώνονται στον τοίχο, πέρασα στα χαοτικά. Στα χαοτικά ήταν τα πλεκτά, όπου δεν υπήρχε εικόνα πια. Τα έργα πλεκόντουσαν ανάποδα. Απλώς νωρίτερα είχαμε προεπιλέξει τα χρώματα, νωρίτερα είχαμε προεπιλέξει τις ενότητες των φωτογραφιών που θα θέλαμε να πλεκούν. Και από αυτά τα χαοτικά, όπου δεν υπήρχε θέμα, δεν υπήρχε τίποτα, είχα περάσει, κάτι που το δουλεύω ακόμη, στα πλεχτά, από όμως ένα μόνο αρνητικό, από δύο αρνητικά, από τρία αρνητικά, όπου πια η εικόνα είναι πολύ συγκροτημένη και όταν πλέκουμε και βλέπουμε την εικόνα δεν βγαίνει κάτι το χαοτικό, αλλά βγαίνει σαν κάτι σαν κανονική φωτογραφία. Εδώ τώρα, σε αντίθεση με αυτά, τα μεγάλα πίξελ των 7x7 θα συνδεθούν στον τοίχο σε μεγάλες ιστορίες. Αυτό είναι η μία ενότητα του έργου μου. Η άλλη ενότητα, την οποία επίσης τώρα καταφέρνω να βάλω εδώ, είναι αυτό που εγώ λέω αποδόμηση του φωτογραφικού σώματος. Δηλαδή, καταστρέφουμε το σώμα της φωτογραφίας. Όπως τότε παλιά κοιτάγαμε να δούμε τι συμβαίνει όταν λιώνουμε το αρνητικό, όταν καίμε το φωτογραφικό χαρτί, όταν σαπίζουμε το φωτογραφικό χαρτί, όταν το κόβουμε σε κομμάτια, όπως τώρα, αλλά για άλλες λογικές. Από την αποδόμηση είχα περάσει στις συσκευασίες. Οι συσκευασίες ήταν, βάζουμε τη μία φωτογραφία πάνω στην άλλη, δημιουργούμε όγκους, αλλά δεν μπορούμε να δούμε πέραν της πρώτης τι υπάρχει από κάτω. Τη φωτογραφία νούμερο 2, 3, 30, 50, 70, 80 δεν μπορούσαμε να τη δούμε, ήταν δεμένα πακέτα κτλ. Και από εκεί είχα περάσει πια και στις αφαιρέσεις τμήματων των φωτογραφιών, αυτό που είχε ξεκινήσει με το μετά Νταντά και τα έργα στο χώρο και τα υπόλοιπα. Αυτά οι δύο άξονες λοιπόν και φυσικά τα κολάζ που ήταν οι καταστροφές. Και περνάμε στο σημερινό έργο όπου αυτά τα δύο δέμουν μεταξύ τους, μόνο που πια δεν γίνονται στο χώρο, αλλά γίνονται μόνο σε μία επιφάνεια. Θέλεις να καρφωθείς εδώ, σε αυτό το έργο. Ναι. 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 Αυτά τι να το κάνεις αυτό. Αυτά τώρα εδώ. Είναι εικόνες από διάφορα. Δεν έχουν σχέση με την πόλη μας. Ένα χάμπελι που κάναμε στο 40. Δεν έχουν. Ό,τι έκανε στα 30 χρόνια στο οποίο έκανε στη Θεσσαλονίκη, σαν Αθηναίος που επέλεξα να ζήσω εδώ, ό,τι δράσεις, ό,τι κάπελινγκ, ό,τι εκθέσεις, ό,τι παρουσίασα από δεν μπορεί να παρουσιάσει η Βαλκανική πλατεία όμως. Πρέπει να είναι και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, έχω βάλει μια. Σαν χρόνο. Σωστά.
βλέπεις επάνω. Αλλά αυτό είναι πρασινίζω. Για τον πολύ κόσμο μπορεί να μην φαίνεται το ένα πρασινίζω και το άλλο πρασινίζω. Αλλά για μένα που το ξέρω είναι και με αυτό το πράγμα στηρίζει στη σύνθεση. Δηλαδή όλα αυτά τα πρασινίζοντα μπαίνουν εδώ ταιριάζουν να μην βγάζουν μάτια και εξαπλωμέσουν τον ουρανό. 12 μέρες κρατάει η έκθεση, 12 μέρες πριν σαν καρκινικό του υδρακό ήρθα εδώ και 12 μέρες κόβω, 12 ώρες την ημέρα φωτογραφίες. Τώρα συνεχίζετε εσείς και εγώ. Τώρα συνεχίζουν οι φωτογραφίες. Έφερες φωτογραφίες να πεις το έργο. Και έχεις ήδη. Τι κάνουμε, πόσο από εδώ. Σε μπλούσα είδα πώς και μπήκα. Τι έγινε. Άγινε, μόλις και ούτε αυτό και τσέχω να το ψαλίδι, μία.